Μια παρέμβαση που εγώ θεωρώ γροθιά στο στομάχι. Τρόικα μια... δεν έχει εκεί πάντως. Από, μια φίλη της... από μια φίλη της εκπομπής που υπογράφει με το όνομά της και εντός παρενθέσεως ακόμα όρθια. Να σας πω εγώ δύο λόγια για αυτήν, δεν θα πούμε το όνομά της. Είναι 55 ετών, 27 μήνες άνεργη, έχει 6.500 ένσημα ΙΚΑ και ΤΕΒΕ. Σύνταξη θα πάρει στα 67, να είστε 12 χρόνια από σήμερα. Πώς ζει, διορθώνει ρούχα και βγάζει κανένα 150 το μήνα. Και θέλει να κάνει παρέμβαση. Μάλιστα χτες αισθάνθηκε άσχημα, λέει, γιατί ήταν στημένη στο Δήμο Καλαμαριάς για να πάρει βοήθεια σε τρόφιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ξέρεις εσύ, Αντώνιο, ότι παίρνουν. Και μάλιστα αναγράφεται βοήθεια Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν δούμε το τυριά, να δούμε τα τυριά, παρακαλώ. Εγώ δεν το ξέρω αυτό. Ότι αυτά που παίρνουν είναι αυτό. Κοιτάξτε, τι σας θυμίζει. Εδώ κοιτάξτε, πήγε να πάρει ένα κιλό τυρί. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν θαυμάσαι. Έδωσε τυρί σε αυτή τη γυναίκα. Καλημέρα σας κυρία μου. Ένωση. Καλημέρα σας. Τι είναι εδώ πέρα, η Πίκο ή θα γίνει. Ναι, μας ακούτε. Ναι, ακούω, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Εμένα με συγκλώνησε η επιστολή σας. Το mail σας μάλλον. Πραγματικά. Αν συγκλώνησε εσάς που το διαβάσατε, φανταστείτε πώς αισθάνομαι εγώ που το ζω. Ντράπηκα και ντράπηκα πρώτα απ' όλα για μένα. Αισθάνομαι πάρα που νιώθω πάρα πολύ θυμωμένη, γιατί φταίω εγώ πρώτα απ' όλα για όλο αυτό που μου συμβαίνει. Γιατί δεν έχω κάνει τίποτε μέχρι στιγμής για να φύγουν όλοι αυτοί οι κύριοι που με υποχρεώνουν να μην έχω πια αξιοπρέπεια. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα, παιδιά. Αυτό που συζητάμε είναι άλλο και αυτό που ζούμε είναι άλλο. Γιατί οι άνθρωποι, όλοι εμείς εκεί έξω από το στούντιο, εκεί έξω στην κοινωνία, δεν είμαστε νούμερα του ΩΣΑ. Είμαστε άνθρωποι που πρέπει να επιβιώσουμε. Και αν πέσουμε όλοι από τα μπαλκόνια, πείτε στους κυρίους εκεί στο πάνελ σας, δεν θα έχουν ψηφοφόρους πια. Δεν θα έχουν που να απευθύνουν τον λόγο τους. Είναι τραγικό αυτό που ζω στη χώρα μου. Ξαφνικά νιώθω αόρατη. Δουλεύω από 16 χρόνων παιδί, πληρώνω τους φόρους μου, όλοι αυτοί οι 300 εκεί μέσα πληρώνονται με τα δικά μου και με τα δικά μου τα χρήματα και ξαφνικά στα 55 μου χρόνια εγώ έχω γίνει αόρατη. Δεν υπάρχω πουθενά. Έχω γίνει ένα νούμερο. Μια στατιστική έχω γίνει. Και αναγκάζομαι να περιμένω σε μία ουρά για να πάρω ένα κιλό κασέρι. Κασεράκι μου δώσανε, ψωμάκι δεν μου δώσανε. Ούτε σαπούνι για να πληθώ μου δώσανε. Ούτε ηλεκτρικό. Ούτε θέρμανση. Δεν ζει ο άνθρωπος με ένα κιλό κασέρι. Να ξέρουν αυτοί οι κύριοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χαράτσι πληρώσατε, αγαπητοί φίλοι. Χαράτσι να πληρώσω. Αυτό προηγούμενο, το χαράτσι, αυτό πληρώσατε. Όχι, έχω απαλλαγή γιατί είμαι μεγαχρόνια άνεργη. Μάλιστα. Δεν πλήρωσα χαράτσι. Πληρώνω χαράτσι κάθε μέρα όμως με τη ζωή μου. Με τα όνειρά μου. Γιατί εμείς είχαμε ζωή και τώρα δεν έχουμε πια. Δεν μπορούν να με αφήνουν εμένα άνεργη να με συνταξιοδοτούν στα 65, στα 67, με 6.500 ένσημα και να με αφήνουν άνεργη από τα 45, από τα 50. Αυτό είναι τραγικό. Πού μπαίνετε? Δεν θέλω βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχετε δικό σας. Δεν θέλω βοήθεια από κανέναν. Ζητάω το συνταγματικό μου δικαίωμα, σαν πολίτης αυτής της χώρας, έχω δικαίωμα στη δουλειά. Είναι υποχρεωμένη η πολιτεία να μου δώσει δουλειά. Είναι υποχρεωμένη. Άκουγα προηγουμένως που λέγατε ότι έχει υπογραφεί συλλογική σύμβαση να πληρώνονται οι εργαζόμενοι 3 μήνες μετά. Με ποιο τρόπο θα πάω εγώ 3 μήνες στη δουλειά που αν βρω για να πληρωθώ 3 μήνες μετά. Τι θα τρώω, παιδιά, είναι θέμα επιβίωσης πια. Τι θα τρώω. Πόσοι άνθρωποι ήταν χτες στην ουρά περιμένοντας να πάρουν. Ειλικρινά, εγώ σοκαρίστηκα με τις φωτογραφίες που μας στείλατε ότι είναι αυτό. Το τυρί, αυτό το τυρί γράφει επάνω ότι είναι βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παιδιά, αυτό που γράφει βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορούμε να το δείξουμε, είναι παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Εγώ δεν το είχα ξαναδεί. Ότι αυτό το τυρί. Είμαστε Αφρικοί εδώ. Και πιστεύω ότι αυτό εδώ. Αυτό εδώ, όταν στείλατε αυτή τη φωτογραφία, ήταν για μένα σοκαριστική. Δεν περίμενα ότι αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση με ελεημοσύνες τώρα. Δηλαδή, εγώ περίμενα στο κοινωνικό παντοπολείο είναι προσφορά τουλάχιστον συνανθρώπων μας. Επιχειρηματιών και όχι βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μου θύμισε άλλες εποχές. Είναι σίγουρο ότι είναι ελληνικό αυτό το τυρί. Ναι, παιδί, αλλά μου θύμισε άλλες εποχές. Από άλλη χώρα. Πρέπει, αυτό έχει σημασία. Όχι, γιατί είναι αλλά θέλω να σου πω δηλαδή βοήθεια. Ναι, εμένα αυτό με σοκάρει. Σαν τη βοήθεια την Αμερική που τώρα μένετε σε δικό σας σπίτι.
Έχει σημασία όχι, γιατί το λέτε πριν φύγει αυτό. Φίλη μου. Γιάννη μου. Φιλοξενούμε σε μία φίλη μου. Γιατί μένετε σε φίλη σας. Γιατί... Δεν ξέρω τι θα είχα κάνει. Γιατί μένετε σε φίλη σας. Γιατί δεν έχω δικό μου σπίτι. Δεν μπορώ να συντηρήσω. Δεν έχω δουλειά. Πώς θα συντηρήσω ένα διαμέρισμα. Ένα διαμέρισμα για να συντηρηθεί θέλει χρήματα. Αυτοί οι κύριοι, όλοι εκεί πέρα, και συγγνώμη που μιλάω έτσι, είμαι πάρα πολύ θυμωμένη και σας είπα ότι είμαι πρώτα απ' όλα θυμωμένη με μένα, που δεν έχω κάνει τίποτε γι' αυτό. 3 χρόνια τώρα με κοροϊδεύουνε, με έχουν καταργήσει σαν άνθρωπο και δεν έχω κάνει τίποτε. Ούτε εγώ, ούτε και όλοι εμείς εκεί πέρα έξω. Εμείς έπρεπε να έχουμε ξεσηκωθεί και να τους έχουμε διώξει. Αν δεν μπορούνε να εξυπηρετήσουν το σκοπό για τον οποίο τους ψηφίσαμε, να φύγουνε κύριε Παπαδάκη. Εγώ ζητιάνα δεν είμαι. Έχω δικαιώματα σαν πολίτη σε αυτή τη χώρα. Και έχω φτάσει σε σημείο να έχω πια μόνο υποχρεώσεις. Δεν θα στείνομαι εγώ σε καμία ουρά για να με γελιοποιούν με 1 κιλό κασέρι. Πόσο καιρό θα ζήσω με 1 κιλό κασέρι. Πόσο καιρό. Κατε πότε πηγαίνετε και παίρνετε αυτή τη βοήθεια. Πρώτη φορά πήγα. Πήγα πρώτη φορά. Δεν πρόκειται να ξαναπάω ποτέ. Δεν θέλω τέτοια βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση να μας δώσει ανάπτυξη, αφού μας έχουν αναλάβει και μας προστατεύουν, να αναπτύξουν τη χώρα μου και να μου δώσουν δουλειά. Μια κανονική δουλειά με ένα κανονικό μισθό, στον οποίο να μπορώ να ζω αξιοπρεπές και να μην αναγκάζομαι να στέλνω επιστολές σε κανένα κανάλι. Εγώ νιώθω την ανάγκη να σας πω από τη δική μου την πλευρά τουλάχιστον ότι εσείς μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε. Είσαστε αξιοπρεπείς, αξιοπρεπέστατοι, μιλάτε. Με επιχειρήματα μετά γίνεται. Με επιχειρήματα και η οργή σας είναι δικαιολογημένη. Όποιος προσπαθήσει να ερμηνεύσει την οργή σας, νομίζω ότι δεν ξέρει τι συμβαίνει στην κοινωνία. Θεωρώ πολύ σημαντική την παρέμβασή σας για τη συνέχεια της εκπομπής, αγαπητοί φίλοι, που έχετε ονοματεπώνυμο. Απλά δεν το είπαμε γιατί δεν θα θέλαμε. Νομίζω ότι το θέμα δεν είναι να σας πω με το μικρό σας όνομα ή το επώνυμό σας. Το θέμα είναι ότι δώσατε την ταυτότητά σας γιατί ίσως εκφράζετε πάρα πολλούς από αυτούς που μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Αρκετούς από αυτούς που μας ακούνε και μας βλέπουν αυτή τη στιγμή. Την καλημέρα μας. Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, ευχαριστώ πολύ. Τι θα απαντούσατε σε αυτή τη γυναίκα. Δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση. Δεν υπάρχει απάντηση κύριε Παπαδάκη. Δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση. Ξέρετε, είναι άχαρο.